στοιχείο που θα το δούμε συχνά, κάτι που εμφανίζεται και επανεμφανίζεται, που σχετίζεται με την ρευστότητα των ονειρικών στοιχείων, που δεν μπορείς να τα πιάσεις και να τα ελέγξεις, αλλά που εμφανίζονται και εξαφανίζονται με μεγάλη συχνότητα. Άρα, διαβάζοντας τις ερμηνείες των ονείρων του Φρόιντ και επηρεασμένος από τον τρόπο με τον οποίο οι σουρεαλιστές που έχει αρχίσει να ασχολείται με τα πρώτα γραπτά τους, έχουν φτάσει στην κατοχή του και τα έχει διαβάσει, μιλάνε για τη σχέση μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας, βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο η γυναίκα και ο ναυτικός φιλούνται και δεν φιλούνται, εμφανίζονται και εξαφανίζονται σε ένα παράξενο χώρο, στον οποίο υπάρχουν διαφορετικές στιγμές, η γυναίκα αγκαλιά, η γυναίκα πόρνη, η γυναίκα στο λιμάνι, η γυναίκα θαρπορή. Και εγώ στην αγκαλιά της, σαν ένα μικρό παιδάκι που κρατά ακόμα το παιδικό ξύλινο αλογάκι στο χέρι και αναζητά αυτή την αγκαλιά που είναι ταυτόχρονα σεξουαλική και ταυτόχρονα διατηρεί όλα αυτά τα στοιχεία της παιδικότητας. Ο τρόπος με τον οποίο εναλλάσσονται όλα αυτά τα στοιχεία από παιδικές μνήμες και αναφορές που μιλούν για τις σχέσεις που αναπτύσσει ο Φρόιντ στην αφύπνιση της σεξουαλικότητας και στη λιμπιντική βάση των πράξεων ακόμα και ενός μικρού παιδιού, μέχρι τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνονται αυτά τα στοιχεία στις σχέσεις των μορφών. Καράβια, λιμάνια, κουπαστές μπαλκονιών, άντρες και γυναίκες, ναυτικοί και πόρνες ή ναυτικοί και μυθολογικές γυναίκες, οι οποίες έρχονται και επανέρχονται σε πάρα πολύ ενδιαφέροντες συνδυασμούς, όπου το κενό και το πλήρες, κοιτάξτε, η εμφάνιση και η επανεμφάνιση, η στέρεη επεξεργασίας πυροφωτισμού δίπλα στην απλά σκία γραφική απεικόνιση των μορφών, όλο αυτό το στοιχείο που εμφανίζεται και εξαφανίζεται, είναι χαρακτηριστικό εκείνης της περίοδου.